Γεια Σαλάνια μου, τι λέει? Εντάξει, είχα λίγο καιρό να κάνω βίντεο. Δηλαδή πως είχα 3 μήνες φάση, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε ένα review. Σαν Jordan 1, oh my god. Ήρθαν μόλις τώρα μαλάκα. Να πω την αλήθεια, τα έχω φορέσει. Έχω φορέσει το ένα το παπούτσι μία φορά. Αλλά ναι. Το συγκεκριμένο είναι αγορασμένο από Stock X, όπως βλέπετε εδώ. Υπογραφές σε παπαπαπ. So, στα ανοίξουμε. Καταρχάς είναι τα Jordan 1, τα Bread, τα Flyknit. Δεν είναι Flames. Έλα τώρα δεν είναι Flames τώρα αυτό ρε μαλάκα, είναι πανέμορφο. Καταρχάς μαλάκα, κάτσε να βγάλω τις μαλακίες αυτές. Άκρη. Για αυτό το παπούτσι εδώ. Και εγώ θα το βάζω στα κορδόνια έτσι ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ μαλάκα έχουνε μαλάκα το στο κρίξιμα είναι ότι πιο γαμάτο ρε φίλε μου. Free αυτοκόλλητα, free μαλάκα. Free Breloke που λέει πως είναι που λέει verified authentic. Τα πού είναι το αυτοκόλλητο? Εδώ είναι. Ω, δείτε το αυτοκόλλητο του StockX. Πω, μαλάκα με ίδιος. Του StockX, θέλω να πω. Ναι, φίλε είναι πανέμορφο αυτό το παπούτσι. Είναι τόσο ωραίο. Βλέπετε εδώ πέρα το κόκκινο το soul. Εν τω μεταξύ το πιο γαμάτο είναι πως από μέσα είναι όλο δερμάτινο μαλάκα. Μέχρι και τα insoles. Το insoles μαλάκα είναι δερμάτινο. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να βγάλω το insole να σου το δείξω κιόλας. Άτο. Το insole. Βγάλω το κόλλητο αυτό. Και εδώ πέρα το Nike Air μαλάκα είναι πολύ μεγάλο μαλάκα είναι. Γι' αυτό βολεύει και τόσο πολύ αυτό το παπούτσι. Εντάξει, τώρα βάλω το insole πάλι μέσα. So, hold up. Μπήκε ο πάτος. Μπήκε ο πάτος. Τον ξεπάτωσα και τον έβαλα πάλι μέσα. Ναι. Μαλάκα αυτό είναι κακό αστείο. Το ξεπάτωσε και το βάλα πάλι μέσα. Τα κορδόνια μαλάκα είναι πολύ γαμάτα. Δείτε μία. Ου, μαλάκα είναι τέλειο. Το κορδόνι είναι τέλειο. Ναι. Να σας κάνω και ένα preview πως θα είναι, ξέρω εγώ, με τα κορδόνια έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, μα λέγα. Είναι τέλειο ρε φίλε αυτό το πραγματάκι. Έχει ένα QR code που μπορείς να σκανάρεις. Επειδή βγάζουν κάτι οι Κινέζοι να πούμε. Το πώς κατά το βγάζει ρε φίλε αυτό όμως. Να φέρω κάνα ψαλίδι. Από να φέρω ένα ψαλίδι. Για περιμένετε. Απλά το τράβηξε αυτό και βγήκε. Και να το. Το τζάμπο μπρελόκ. Να το δω είναι. Oh, verified authentic. Το γαμάτο που είναι. Για κάτσε. Λέει εδώ πέρα το size του που είναι size 10, δηλαδή 44. Και εδώ πέρα λέει 1975-2017. Το 2017 ήταν όταν έγινε release αυτό το παπούτσι. Ναι. Και 1985 κατάξει. Ποιο δεν ξέρει πώ βγήκε το Jordan 1 το 1985. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να το μαθαίνει στο σχολείο. Ναι. Το σουούς είναι επίσης από δέρμα.
Και είναι από το κανονικό το band του 2016, το Bread, όχι το Flyknit, το κανονικό το Bread με το δέρμα, που είναι όλο δέρμα, δερμάτινο βασικά. Ναι. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο γάμα το πράγμα, τσεκάρε μία εδώ. Για αυτή τη μαλακία, ρε, μωρέ, που... Δεν ξέρω πώς το λένε, μωρέ, που βάζεις κλωστές, ξέρω εγώ, και πέρα γράφει 1985. Πάλι η χρονιά που έγινε release το Jordan 1. Δηλαδή το γαμάτο με τα Flyknit είναι πως δεν φοβάσαι να τσαλακωθεί, δηλαδή μπορεί να το κάνεις αυτό και είναι ok. Αυτό είναι τέλειο για όλους εμάς sneakerheads που γουστάρουν sneakers και όλα αυτά και τα προσέχουν basically, και αυτούς που δεν τους αρέσει να είναι τσαλακωμένο το εντάξει, καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το πω 1 εκατομμύριο φορές. Α, βγάλω και τα άλλο, ξέρω εγώ. Ναι. Φίλε, θα το μυρίσω μία. Κάτσε. Oh, μαλάκα, μυρίζει τόσο ωραία από μέσα αυτό το δέρμα. Ναι. Τώρα να το φορέσω, να σας κάνω και ένα on foot. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα, επειδή φοράω Adidas φόρμα, αλλά... Εντάξει, μωρέ, why not. Okay, ναι, αυτό. Πάω τώρα να τα φορέσω και να κάνουμε ένα on foot. Ναι, αυτό. Αλλά είναι μου αυτόν τον on foot εδώ πέρα, βλέπετε. Wow. Τέλειο, και αυτό. Έτσι εδώ. Αυτό. Wow. Και το γαμάτα μου, πώς μπορείς να κάνεις έτσι και δεν παθαίνουν τίποτα τα παπούτσια. Ναι, δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ έχεις πάνω τέρμα με την Άγη Κάλτσες. Και αυτό είναι και γάμο. Τέλος πάντων, αυτά ήταν όλα που είχα πει, που έχω να πω. Ναι. Σους. Λοιπόν, αλλά και με αυτό το τέλος αυτό το βίντεο. Κάμε μεγάλο like, ένα sub και κάτω. Ξέρετε, εντάξει. Ναι, κάντε like, subscribe, share να το δουν και φίλοι σας, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό. Άντε, bye.